Οι φοιτητές μας λοιπόν επισκέφτονται την Ελλάδα στο πλαίσιο ενός μαθήματος και βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν εδώ στο συζήτιο στην Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας προκειμένου να προσφέρουν εθελοντική εργασία στην προετοιμασία του συζητίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος τα παιδιά μαθαίνουν για την αειφορία και το βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και το μεσογειακό τρόπο ζωής και παράλληλα προσφέρουν εθελοντική εργασία σε διάφορες δομές. Είναι ένα πρόγραμμα του Πανεπιστημίου αυτό? Δεν είναι πρόγραμμα, είναι ακριβώς μάθημα. Οι φοιτητές δηλαδή κανονικά παίρνουν, βαθμολογούνται για το μάθημα και αποτελεί μέρος των σπουδών τους. Απλά το Πανεπιστήμιο τους δίνει την ευκαιρία να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να παρακολουθούν διάφορα μαθήματα σε διάφορες χώρες, προσπαθώντας να διευρύνει τις δεξιότητές τους αλλά και το γνωστικό τους πεδίο. Στην Ελλάδα, εκτός της επισκέψεως εδώ στο ΣΥΤΟ, τι άλλο θα παρακολουθήσουν τα παιδιά? Τα παιδιά ήδη έχουν επισκεφθεί στην Αθήνα άλλες δομές που έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια της γης και με άλλες κοινοφελείς οργανώσεις όπως είναι η Οργάνωση Γη, όπως είναι η UNESCO και στον Ναύπλιο θα επισκεφτούν και άλλες δομές όπως είναι η πύλη πολιτισμού.